καλή σας μέρα. Πρόχειρο φαγητό, το λεγόμενο junk food, στο επίκεντρο της επόμενης συζήτησης μας, κυρίες και κύριοι. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές, 77-77-1088. Είναι το φαγητό το οποίο έχουμε υιοθετήσει τις τελευταίες δεκαετίες και δεν λέμε να το αφήσουμε στην άκρη, παρόλες τις προειδοποίησεις των οργανώσεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και όλους τους ειδικούς που κατά καιρούς βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γράφουν οι άνθρωποι τα άρθρα τους σε διάφορα περιοδικά, προειδοποιούν, ενημερώνουν, αλλά στο τέλος της ημέρας κυριεύει και κυριαρχεί το εύκολο, το γρήγορο, το νόστιμο και το να κλείνουμε τα μάτια μας. Πού μπορεί να μας οδηγήσει όμως αυτή η συμπεριφορά, είναι το θέμα μας. Μαζί μας για να μιλήσουμε για όλα αυτά, ο κ. Γιώργος Περδίκης, Γενικός Γραμματέας του Νοικολόγου. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Και η Νατάσα Παπαϊρακλέως, συνεργάτη της εκπομπής μας, κλινική διαιτολόγος. Καλή σας μέρα, Νατάσα μου. Καλή σας μέρα. Κύριε Περδίκη, ένα μεγάλο κεφάλαιο θα ευδείξουμε και σήμερα, μετά από τη συζήτησή μας για τους αεροψεκασμούς, που απλά ανοίξαμε το κεφάλαιο, δεν το κλείσαμε. Εδώ πάλι δεν μπορούμε να το κλείσουμε σε μια εκπομπή, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν, ευχηθώ ο Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής και στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο συζητιέται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, χωρίς να βλέπουμε και σημαντική βελτίωση. Γιατί βλέπουμε ότι, όπως σωστά το έχετε παρατηρήσει, τα λεγόμενα ταχυφαγεία πληθαίνουν. Διότι δυστυχώς οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν επιβάλει στη ζωή τους έναν τέτοιο ρυθμό της τρεχάματος που δεν βρίσκουν τον χρόνο να μαγειρέψουν. Είναι μέρος της ζωής μας. Για τον εαυτό τους. Και ξέρετε, αυτό στις παλιότερες κοινωνίες, όχι τις πολύ μακρινές, ήταν βασικό στοιχείο της ενασχόλησης της μέρας. Δηλαδή για τον άντρα ήταν η αναζήτηση της τροφής και για τη γυναίκα το μαγείρεμα. Δυστυχώς φτάσαμε σε μια εποχή που η πλειοψηφία κατά τα ψέματα καταφεύγει, ιδιαίτερα οι νέοι, καταφεύγουν σε αυτές τις διατροφές, οι οποίες είναι εξαιρετικά ανθυγιεινές, είναι σίγουρο αυτό ότι είναι ανθυγιεινές, δεν είναι πιο νόστιμες όπως είπατε πριν, είναι πιο πικάντικες. Έχουν στοιχεία τα οποία δίνουν έντονες γεύσεις, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και ανθυγιεινές. Αυτές οι γεύσεις, το μεγάλο ερωτηματικό, είναι φυσικές γεύσεις ή τεχνικές? Είναι, στηρίζονται ακριβώς πάνω σε υπερβολική χρήση γνωστών ουσιών, όπως η ζάχαρη, όπως είναι το αλάτι, τα πιπέρια, τα μπαχαρικά κλπ. Αλλά έχουν και πάρα πολλά dressings, τα οποία είναι ουσιαστικά αναμίξεις ή χημικά συστατικά, τα οποία δίνουν έντονη γεύση, δηλαδή δίνουν έντονα συναισθήματα. Δεν είναι αυτό η έννοια του εύγεστου, ούτε είναι αυτό το οποίο κάνει καλό στην υγεία ή δίνει μια ευχαρίστηση διαχρονική. Είναι μια, όπως το λέει και η λέξη, είναι ταχυφαγείο, δηλαδή είναι ένα γρήγορο φαγητή, ένα fast food, απλά και μόνο για να ικανοποιήσει τη διάθεση της πείνας. Αν ο άνθρωπος θέλει να φάει ένα κανονικό φαγητό, πρέπει να είναι μαγειρεμένο, πρέπει να είναι περιποιημένο, να πάρει και τον χρόνο του. Ένα σημαντικό ζήτημα, σημαντικό στοιχείο σε αυτή την ιστορία είναι η ταχύτητα. Ταχύτητα στο να φτιαχτεί αυτό το φαγητό, αλλά και να το καταναλώσεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε αυτά τα φασφουτάδικα υπάρχει το στοιχείο το να τα φας γρήγορα. Και να το φας γρήγορα το φαΐ σου είναι άκρος αντιγίνων και ενάντια και στην απόλαυση τελικά. Ναι. Γιατί το επιδιώκουν αυτό όμως, τι κερδίζουν οι βιομηχανίες? Είναι θέμα κέρδους. Όσο περισσότερη η πελατεία περάσει από το μαγαζί, τόσο πιο περισσότερο ο κόσμος εξυπηρετεί, τόσο περισσότερο κέρδος έχει το μαγαζί. Λοιπόν, είναι στη λογική του μαγαζιού. Σας περιμένουμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές, κυρίες και κύριοι. Ένα πολύ μεγάλο θέμα συζητάμε. Το ξέρω ότι αγγίζουμε τώρα κομμάτια της ζωής μας τα οποία δεν τα μας ήφερε, επειδή σε όλους είναι πολύ εύκολη η λύση. Παιδιά, πεινάτε. Αφού πεινάτε, πάμε να φάμε γρήγορα και νόστιμα. Εγώ επιμένω στο νόστιμα, επειδή για τα παιδιά αυτές οι γεύσεις, όταν τις δοκιμάζουν μια φορά, είναι σήμα κατά τεθέν. Τι θέλεις, αυτό. Δεν θα πούμε είναι γιατί είναι έντονες. Επειδή είναι έντονες, αλλά αφού το θέλει, σημαίνει είναι νόστιμο. Σημαίνει κάτι το έχει τραβήξει. Το αυτό που το τράβηξε όμως, θα μας το αναλύσετε τι μπορεί να είναι. Να τάσω μου πόσες θερμίδες μπορεί να περιέχει ένα κανονικό γεύμα σε ένα φασφουτάδικο.
Κάτε πάντα από τη μερίδα, διότι υπάρχουν... Το κανονικό, η κανονική μερίδα. Μπορεί να έχει από, ξέρω εγώ, 350 μέχρι και 650. Ακόμη και μια σαλάτα, στις οποίες πολλές φορές θεωρούμε ότι θα είναι και υγιεινή επιλογή, μπορεί να είναι πάλι μια λανθασμένη επιλογή. Ας πούμε, η σαλάτα του 4 μπορεί να φτάνει και 500 με 600 θερμίδες ή η σαλάτα του chef. Επίσης, είναι όλα αυτά τα dressings ή ό,τι άλλα υλικά χρησιμοποιούνται, τα οποία πάλι μπορεί να ξεφύγουμε θερμιδικά. Τόσο πολύ. Τόσο μια πολύ. Σαλάτα. Από μια τα σαλάτα, ναι, ναι. Βασικά, όλα αυτά τα φαγητά που βρίσκουμε έξω, το έτοιμο φαγητό ή το γρήγορο φαγητό, όπως πολύ σωστά το λέμε, είναι φορτωμένα με πολύ λίπος, θερμίδες και αλάτι. Κάτι που και τα τρία υγιεινή διατροφή συστήνει να μην τα ακολουθούμε. Και όταν είναι φορτωμένα με τόσο πολύ λίπος και θερμίδες, οδηγούν σε παχυσαρκία και μετά σε προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Κύριε Περδίκη, υπάρχουν συστατικά. Μην είσαι επιστήμη, εγώ τι να πω. Η επιστήμη μιλάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την έχουμε και την ακούμε, αλλά ποιος την λαμβάνει υπόψη. Και ο κόσμος δυστυχώς αγαπάει αυτές τις τροφές. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν ότι σε αυτές τις τροφές υπάρχουν. Κάποιοι λένε ότι είναι χημεία, ότι είναι, δεν είναι φαγητό. Χρησιμοποιούνται πάρα πολλές χημικές ουσίες. Όπως λένε ότι πριν. Μέχρι και στα πατατάκια βάζουν κάτι το οποίο να σε τραβά, να θέλεις να καταναλώνεις. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ναι. Εθιστικά τα λεγόμενα. Ναι. Υπάρχουν ουσίες, ακόμα και φυσικές πολλές φορές. Πολλές φορές είναι χημικές. Όπως και στα ναρκωτικά υπάρχουν χημικές και φυσικές ουσίες που έχουν το στοιχείο του εθισμού. Είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι δεν είναι μονάχα ότι είναι, εγώ περιμένω, έντονες γεύσεις, έντονες στενόστιμα. Υπάρχει και το στοιχείο του εθισμού μέσα, το οποίο κάνει τους ένα οργανισμό να ζητά ξανά το ίδιο φαγητό. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολλά. Υπάρχουν χώρες όπως η Αμερική, όπου έχει γίνει αυτό πλέον συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους, ξέρετε. Βέβαια, πρέπει να πάμε και ένα κλικ προηγουμένως. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι από πού. Και είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούν αυτές οι επιχειρήσεις. Ναι. Επειδή ακριβώς στοχεύουν στο φτηνό φαΐ, ο στόχος τους είναι να δίνουν ένα εύκολο, γρήγορο, αλλά και φτηνό φαγητό, επιδιώκουν σε να παίρνουν προϊόντα ζωικά και φυτικά, τα οποία να προέρχονται από καλλιέργειες οι οποίες να είναι και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες να είναι χαμηλού κόστους. Λοιπόν, κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο εικόνες, συνταρακτικές. Ναι. Για το που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μπορούμε καν να τις δείξουμε. Δεν μπορούμε, ναι. Για το με ποιο τρόπο τρέφονται αγελάδες ή κοτόπουλα και πάτε ακόμα ένα πιο κλικ το πριν που τρέφονται και με τροφές οι οποίες είναι πραγματικά πολύ άσχημης ποιότητας είτε από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και φυτά τα οποία είναι μεταλλαγμένα. Αλλά και οι συνθήκες με τις οποίες ζουν αυτά τα ζώα είναι πραγματικά απέσχες. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στα ζώα που τρέφονται και ζουν, ακόμα και σφάζονται με συνθήκες που τους δημιουργούν άγχος, δημιουργούνται τοξίνες μέσα στο κρέας, οι οποίες μεταφέρονται στον άνθρωπο. Όπως επίσης έχει αποδεχτεί από πρόσφατες έρευνες στη Γερμανία, ότι όσα ζώα τρέφονται με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, εκτός ότι πιθανόν αρρωστήσουν τα ίδια, μεταφέρονται στοιχεία, αφού είναι γενετικά στοιχεία, είναι DNA, μεταφέρονται στους καταναλωτές αυτών των κρεάτων. Υπάρχουν έρευνες και τα έχουν αποδείξει αυτό και γενικά. Βεβαίως, έχει γίνει μια σχετική έρευνα στη Γερμανία, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Το ίδιο ισχύει και για τα φυτά, για τα φυτικά προϊόντα, τις σαλάτες που λέγαμε προηγουμένως, τις πατάτες. Άρα είναι σίγουρο ότι τα προϊόντα που βρίσκουμε σε αυτά τα ταχυφαγεία, εκτός των δεδομένων, το πολύ αλάτι, το πολύ λίπος, τις πολλές χημικές ουσίες, τα πολλά μπαχαρικά, που είναι σίγουρα από διαιτητική θεόψη, όπως πολύ σωστά μας είπε η Νατάσα, δημιουργούν προβλήματα στην υγεία, υπάρχουν και το στοιχείο ότι είναι από ζώα και φυτά που προέρχονται από εντατικές καλλιέργειες, με πολλά φυτοφάρμακα, πολλά χημικά και ίσως και γενετικά τροποποιημένα. Μεταλλαγμένα δηλαδή. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που λέγεται. Δηλαδή δεν βγαίνει η πρώτη φορά να βγει κάποιος να το πει και να το σχολιάσει για να ενημερώσει ότι υπάρχουν αυτές οι έρευνες, υπάρχουν αυτές οι υπόνοιες. Άρα σαν υποψιασμένοι και συνειδητοποιημένοι οι καταναλωτές που πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε, πρέπει να προβληματιστούμε.
Έχουν γίνει πάμπολες συζητήσεις και σε εκπομπές σαν τη δικιά σας, σε όλο τον κόσμο. Έχουν γίνει και επιστημονικά σεμινάρια και από τους διαιτολόγους, διατροφολόγους κλπ. Και από επιστήμονες και από τους οικολόγους. Να σας πω ότι στις 25 Μαΐου πραγματοποιείται μια παγκόσμια εκστρατεία με διαδηλώσεις και εκδηλώσεις. Θα κάνουμε και στην Κύπρο ως οικολόγοι. Με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό στην διατροφή από γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Και μάλιστα θα κατευθυνθούμε προς ένα τέτοιο ταχυφαγείο κατά σύμπτωση, για να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας για αυτήν την χρήση στα ταχυφαγεία των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Πριν λίγες μέρες έγινε μεγάλη παγκόσμια εκστρατεία για ένα παρόμοιο θέμα που αφορά την τυποποίηση των σπόρων, αυτό που σας έλεγε και ο παραγωγός σας προηγουμένως, που είναι επίσης σημαντικό στις δημιουργίες. Γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχει ένας έλεγχος στους σπόρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη γεωργία και να είναι κυρίως να καταργηθούν οι ντόπιες ποικιλίες και να είναι μόνο κάποιες βιομηχανοποιημένες ποικιλίες. Κοιτάξτε, η αντίληψη που έχουν πολλοί, και την ακολουθώ και εγώ αυτήν την αντίληψη, είναι ότι υπάρχουν 4-5 πράγματα τα οποία έχουν κέρδος οικονομικό, αλλά έχουν και το στοιχείο της κυριαρχίας πάνω στον κόσμο. Όποιος βλέπει τον εαυτό του ότι θα γίνει παντοκράτορας, προσπαθεί να ελέγξει ένα από αυτά τα στοιχεία. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι και η διατροφή. Δηλαδή ο άνθρωπος όσο καν έχει εξελιχθεί, έχει πάει ακόμα και στο φεγγάρι. Τη διατροφή του δεν κατάφερε να την απαλλαγεί. Δηλαδή, δεν κατάφερε ακόμα να μην τρώει και να μην πίνει. Έτσι. Άρα ένα από τα στοιχεία της, αυτό θα ενισχύει εσάς επαγγελματικά, ένα από τα στοιχεία λοιπόν του ελέγχου των ανθρώπινων κοινωνιών, βασίζεται στον έλεγχο της διατροφής. Και αυτή η διατροφή είναι εκτινοτροφία, είναι γεωργία, είναι τρόποι παραγωγής και διάθεσης, όπως στα φασφράδιτα που λέμε. Και γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η ένταση και συζήτηση. Να πω ότι σε κατακρίνει ότι τόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται πλέον να νομοθετήσει και να βάλει αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις θερμίδες και για την επίπεδα του αλατιού και του λίπους, να μπουν πλέον ετικέτες και στα φαγητά τα συσκευασμένα, όπως τα chips που λέγεται προηγουμένως, να είναι πλέον υποχρεωτικό πάνω στη συσκευασία να γράφεται η θερμική αξία του προϊόντος, αλλά και το περιεχόμενο σε αλάτι και σε λίπος. Αυτό θα μπει σε λίγα χρόνια και στα φαγητά που προσφέρονται. Δηλαδή θα πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο και θα σου φέρνει το πιάτο σου, θα έχει δίπλα και το χαρτάκι που θα λέει πόσες σερβίες καταναλώνεις, πόσο λίπος πει, αξία το και θα υπάρχει και προειδοποίηση αν αυτό ξεπερνάει κάποιες συγκεκριμένες... Να το δω, κύριε Περδίκη, αυτό. Και πραγματικά, και να το δω και τους, ξέρετε, εκείνους τους καλοφαγάδες να κατήσουν πριν καταναλώσουν και πριν καταβροχτήσουν αυτό το φαγητό, να διαβάζουν την προειδοποίηση και την διατροφική αξία. Είπαμε, καλοφαγάς δεν είναι αυτός που τρώει γρήγορα. Καλοφαγάς και δεν βάζουμε τον εαυτό μου σε αυτούς, γιατί και εγώ τρώω γρήγορα. Και δεν στείλαμε μια κάμερα... Είναι αυτός που τρώει έτσι αργά. Συμφωνούμε μαζί σας, αλλά δεν είναι. Με αργό ρυθμό δεν είναι. Στείλαμε μια κάμερα τώρα πριν λίγες ημέρες το Πάσχα, στις σούβλες, να δουν, να δείτε πόσο αργά τρώμε. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Σας ακούμε, εσείς μιλάτε, κύριε Γιώργο. Ναι, κύριε Περδίκη, πιστεύουμε ότι ως Βουλή έχετε μεγάλες ευθύνες. Εγώ βλέπω ότι τα τελευταία πολλά χρόνια βγαίνουμε συνέχεια αντιπεσινές. Γεννηθήκαμε όλοι δίπλα σε γαϊδούρκα, σε αγελάδες, σε πρόβατα, σε κοτούλες, σε γουλελάκια και καταντήσαμε το κατοικίδιο πλέον του Κυπρέου να είναι ο Σύλλος με τα επακόλουθα τα οποία βλέπουμε συνεχώς τα τραγικά. Και δεν μπορεί ο Κυπρέος ο οποίος μέσα στην αυλούα του μπορεί να έχει δύο κοτούλες για να έχει τα σκάλια τα μωρά του. Λοιπόν, και γιατί όχι και μια καθήκα για να έχει γάλα για τα μωρά του και μας αναγκάζουν, για να μην πω μας αναγκάζεται, να τρώμε και να πίνουμε το ό,τι μας αποσχέρει η αγορά. Σας καλώ να δείτε πώς ζούσε ο Κυπρέος και αν υπήρχαν οτιδήποτε αρρώστιες ή οτιδήποτε, γιατί εγώ έκλεισα και γεννήθηκα δίπλα από δύο αγελάδες που είχε ο πατέρας μου για να οργώνει τα κοράφια. Από καθήκες και ουδέποτε αρρωστήσαμε. Το κόφρι της καθήκας και της αγελάδας είναι το καλύτερο λίπασμα για τα φυτά μας, τα λαχανικά μας, για όλα. Το κόφρι το οποίο μας αφήνουν οι σκύλοι και οι κάτσοι και μέσα στις αυλές μας και στα πεζοδρόμια έχει τις ίδιες ιδιότητες.
Επιστροφή στην παράδοση και στη ζωή πριν 50 χρόνια, μας λέτε εσείς, κύριε Γιώργο. Κατά πόσο είναι εφικτό όμως αυτό στις δεδομένες συνθήκες του 2013, δεν ξέρω, είμαι λίγο αισιόδοξη προς αυτό. Εγώ, κυρία Γαβριέλα, θυμάμαι το Λέλο τον Δημητριάδη όταν ήταν δήμαρχος και λέει: δικαιούται ο Λευκοσιάτης μου μένου ότι έχει τον χώρο να έχει στο σπίτι του 4 κοντούλες για να έχει τα αυγά για την οικογένεια του και 2 κατσίκες για να έχει το γάλα. Τι άλλαξε δηλαδή, ήταν πρωτόγονη για το σπίτι μου λένε του Δημητριάδη και ήρθαμε τώρα, εξυγχρονιστήκαμε και εξευρωπαϊστήκαμε και έχει ο Ευρωπαίος σπίτι του τόσα άλλα κατοικίδια και εμείς καταστήσαμε να βρούμε τους θηθήκους, τους κούφους, τους κύριους, πού έφτα τα λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Περδίκη. Εντάξει, τι να πω τώρα. Καταρχήν, το θέμα δεν είναι να επιστρέψουμε σε εκεί που ήμασταν πριν 50 χρόνια, γιατί δεν ήταν και ιδανικές αυτές οι εποχές. Πολλές φορές και εμείς οι οικολόγοι πέφτουμε σε αυτό το λάθος να εξανειδικεύουμε το παρελθόν. Αλλά πριν 50 χρόνια υπήρχαν ασθένειες που σήμερα κατάφερε η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει και να εξαφανίσει. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, ίσως αντλώντας διδάγματα και αξίες από το παρελθόν. Αυτό που λέει ο κύριος είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω συναντήσει περιπτώσεις όπου ένας πολίτεχνος, για παράδειγμα, στο Δήμο Στροβόλου, έφτασε μέχρι το δικαστήριο γιατί είχε 4-5 κοτούλες για τα αυγά των παιδιών του. Το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο να κατηγορείται ένας άνθρωπος γιατί έχει 5 κοτούλες για τα αυγά των παιδιών του. Θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια, ήδη ξεκινήσει σειρά επικοινωνίες με τους Δήμους. Για να δούμε σε ποιο επίπεδο, μεταξύ Δήμο με Δήμο έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και νομοθεσίες. Γι' αυτό ίσως κάπου για πολλά φταίει η Βουλή, για πάρα πολλά πράγματα μπορεί να φταίει. Αλλά γι' αυτό δεν φταίει. Γι' αυτό δεν φταίει. Είναι θέμα των Δήμων και των κοινοτήτων για τους νόμους και τις διδάξεις που έχουν. Να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, το να έχεις 2 κοντούλες για να κάνεις ένα αυγό για τα παιδιά σου, ας πούμε, την ημέρα. Σε σχέση με κάποιους που έχουν 2 και 3 σκύλους, σωστά έκαναν την παρομοίωση, παρόλο που ξέρω ότι εγώ είμαι και φιλόζωος και μ' αρέσει να βλέπω και τα ζώα στις γειτονιές. Αλλά νομίζω ότι προκύπτει ένα θέμα εδώ, πράγματι, ειδικά σε εποχές που υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση και που υπάρχει κόσμος ο οποίος θα ήθελε να έχει την ευκολία του να εκτρέφει ένα ζώο και να έχει κάποια διατροφή από αυτό το ζώο. Σε κάποια όρια όμως, να δούμε τι λέει η Κυρίνη. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, σας δω, μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τους Δήμους για να υπάρξει μια καινούργια προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν τον καιρό του κύριου Ρέλλου, ο οποίος δεν είναι τόσο παλιός, ζει ο άνθρωπος ακόμα, ζει και βασιλεύει. Αλλά αν τη δεκαετία του 70 ίσχυε αυτό που λέει στη Λευκοσία, είναι πολύ ενδιαφέρον, θα το ψάξω και αναλόγως θα το χρησιμοποιήσω. Μάλιστα. Να τάζω μου τι οδηγίες δίνετε συνήθως στους πελάτες σας και στον κόσμο όσο αφορά το φαγητό το οποίο καταναλώνουμε στα φαστάδικα. Βασικά μπορούμε να επιλέξουμε και πιο υγιεινές τροφές. Δηλαδή έχουν πλέον πολλές επιλογές και έχουν και πιο υγιεινές, τις οποίες φροντίζουν να μας ενημερώνουν ότι υπάρχουν υγιεινές επιλογές. Οπότε νομίζω είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Δηλαδή σε όλα τα φαστφουτάδικα, ανάλογα με το τι προσφέρουν, μπορούμε να βρούμε και τις πιο υγιεινές επιλογές και όσον αφορά και τις μερίδες. Δηλαδή υπάρχουν και πιο μικρές μερίδες και πιο μεγάλες μερίδες. Άρα πάλι είναι στο χέρι μας, νομίζω, αν θα πάμε να φάμε και δεν λέμε ότι απαγορεύεται να τρώμε σε αυτά, μπορούμε βεβαίως να τρώμε, αλλά όχι και τόσο συχνά, γιατί δυστυχώς όλες οι έρευνες μας λένε ότι και τα παιδιά τρώνε πολύ περισσότερες φορές στα φαστφουτάδικα από ό,τι θα έπρεπε, αλλά θα πρέπει να περιορίσουμε και το πόσο συχνά και τις ποσότητες που τρώμε σε αυτά. Πάνω από όλα η υγεία μας, βεβαίως. Και την ταχύτητα, θα έλεγα. Δηλαδή μπορεί με η αρχιτεκτονική των φαστφουτάδικων να είναι τέτοια ώστε να σε σπρώχνει να φύγεις γρήγορα, αλλά κανένα δεν σε αναγκάζει να φύγεις από το φασκουτάδικο, να τα φας γρήγορα και να φύγεις βιαστικά. Αν μπορείς και στο φασκουτάδικο να κάτσεις όση ώρα θέλεις, ό,τι τόσο άνετα φυσικά προς ένα εστιατόριο, να κάνεις μια σωστή διατροφή, να φας αυτό που εντάξει δεν είναι και τόσο καλό διατροφικά, αλλά τουλάχιστον να το φας με το σωστό χρόνο, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι τυχαίο που λέγεται fast food. Είναι fast food όχι μόνο γιατί κατασκευάζεται γρήγορα και ένας σπιτικό φαγητό μπορεί να κατασκευαστεί γρήγορα. Θα μας λέει εδώ και ο μάγειρας, ο εξαιρετικός αυτός κύριος που έρχεται εδώ πέρα. Το περισσότερο πιστεύω λέγονται φασκουτάδι για τρως γρήγορα. Είναι γιατί τα τρως γρήγορα. Και το τρως γρήγορα είναι όπως και η διάθεση που τρως. Ναι. Μπορεί και το καλύτερο φαγητό και το πιο υγιεινό φαγητό
Αν το φας γρήγορα και με άγχος, να μην είναι καθόλου. Συμφωνεί και ο Μάγκερας. Να είναι χειρότερο και από το πιο ανθυγινό φαγητό. Κύριε Παρδική, αν θέλει κάποιος να ενημερωθεί, αλλά υπεύθυνα και έγκυρα για το όσο αφορά το φαγητό το οποίο καταναλώνουμε στα φασφουτάρια, από πού δεν μπορεί να πάρει κάποιες πληροφορίες. Το διαδίκτυο απέραντο περιέργεια πληροφορίες, αλλά ποια πληροφορία υπάρχει. Υπάρχει και οργανωμένο παγκόσμιο κίνημα, το λεγόμενο slow food. Ναι, στο οποίο μπορεί κάποιος να πάρει, και στην Κύπρο υπάρχει αυτός ο οργανισμός, να πάρει και κάνει και εκδηλώσεις και δραστηριότητες, να πάρει κάποιες πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα του να τρώει αργά και να τρώει υγιεινά. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, 25 Μαΐου η δράση ενάντια στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Γενικά τροποποιημένα τρόφιμα, την άλλη μας συνάντηση. Θα το ξαναδούμε μέχρι τότε ξανά. Στην άλλη μας συνάντηση, θα προτείνω, ναι, βεβαίως θα το κάνουμε το θέμα, ακριβώς πριν από την εκδήλωσή σας, αν βεβαίως επιθυμείτε κι εσείς, για να αναδείξουμε την νομοθεσία. Επιθυμείτε και εμείς επιθυμούμε. Να αναδείξουμε την νομοθεσία όσο αφορά την διάθεση τέτοιων προϊόντων στην αγορά, την τοποθεσία τους στις υπεραγορές, στις ακριβώς τα σημεία που τοποθετούνται, αν υπάρχει σήμανση και αν είναι η σήμανση και ποιος ο ρόλος του καταναλωτή και των διάφορων οργανώσεων για την ενημέρωση του καταναλωτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.